Let me just start by thanking the Stavros Niarchos Foundation for choosing to have such an important. Να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που αποφάσισε να θέσει ένα τόσο σημαντικό ζήμα στο πλαίσιο αυτού του διημέρου. Τους ευχαριστώ επίσης και για την πρόσκλησή τους. Δεν θα προλογίσω ούτε εγώ τους ομιλητές μας. Βλέπετε τα ονόματά τους, τα βιογραφικά τους τα έχετε. Οπωσδήποτε είναι εξέχοντες ομιλητές και προσωπικότητες. Για το επόμενο λοιπόν 90 λεπτό, μάλλον για λίγο λιγότερο, θα συζητήσουμε τις περιβαλλοντικές προκλήσεις στη Μεσόγειο. Πολλοί συγγραφείς βεβαίως την περιγράφουν ως μοσαϊκό, τη Μεσόγειο, μοσαϊκό κοινωνιών, λαών, θρησκειών, αλλά και ασύλληπτων τοπίων, ξηράς και θάλασσας, τοπίων ασύλληπτης ποικιλομορφίας, τα οποία παραμένουν αλληλένδετα. Έχει αναγνωριστεί λοιπόν η Μεσόγειος, ένα παγκόσμιο μνημείο βιοποικιλότητας. Πολλά είδη της απαντώνται μόνο σε αυτήν, μόνο στη Μεσόγειο. Είναι λοιπόν μια πολύτιμη περιοχή, αλλά και μια εξαιρετικά ευάλωτη περιοχή. Ορθά ο κύριος Αμπουλάφια σήμερα το πρωί χαρακτήρισε τη Μεσόγειο του 21ου αιώνα ως κατακερματισμένη και μας είπε ότι χρειάζεται επισκευή. Πράγματι, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις όπως η ερημοποίηση, ο ευτροφισμός, η απώλεια ενδιαιτημάτων, οι περιβαλλοντικές αλλαγές είναι πράγματα που τα ακούμε με φόβο. Δυστυχώς, η Μεσόγειος εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις για όλες αυτές τις απειλές. Προηγουμένως ακούσαμε και πράγματα σχετικά με το πόσο ο τουρισμός επιδεινώνει την κατάσταση, αλλά και η υπερεκμετάλλευση των πόρων, αλλιευτικών και άλλων, ο τομέας των εξορίξεων. Επίσης, ήδη ακούσαμε για τις πολύ σοβαρές κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μεσόγειος. Τι μπορεί λοιπόν κανείς να πει συγκεκριμένα για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις? Στόχος μας είναι να εστιάσουμε σε τρία θεματικά πεδία, να συζητήσουμε καταρχήν εν συντομία τις ίδιες τις προκλήσεις, να δούμε πώς σχετίζονται με άλλες πτυχές και άλλες προκλήσεις στη Μεσόγειο και τέλος να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Ίσως ο Μάικλ θα ήθελε να ξεκινήσει. Ξέρω, Μάικλ, ότι για πολλά χρόνια ασχολείσαι με την έλλειψη υδάτινων πόρων. Η Μεσόγειος είναι από τις πιο ξερές περιοχές του πλανήτη. Έχουμε μόνο 3% των παγκόσμιων αποθεμάτων πόσιμου νερού. Χρειάζεται η κρίση άραγε για να μας κάνει να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα αυτό? Καταρχήν, να σε ευχαριστήσω που χρησιμοποίησες τον όρο μοσαϊκό. Όπως άλλωστε καταλάβαμε και από την προηγούμενη συζήτηση. Ανέκαθεν λοιπόν η Μεσόγειος ήταν κατακερματισμένη και πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει αυτό το μοσαϊκό στέρεων ψηφίδων απίστευτης ανθεκτικότητας και με βαθιές ρίζες. Και τι στο DNA μας είναι ενσταλλαγμένες οι διαφορές, εξακολουθεί να μας συνδέει η εικόνα της Μεσογείου που έτσι όπως το βλέπω εγώ οφείλεται ως εικόνα στο περιβάλλον. Εντός εισαγωγικών λοιπόν αυτό μας δίνει την λεγόμενη μεσαιωνική ταυτότητα. Από εκεί και πέρα ανέκαθεν
έλειπε το νερό και ανέκαθεν αποτελούσε σημαντικό στοιχείο η έλλειψη αυτή του τοπίου μας. Ο κόσμος ανέκαθεν με πολύ καινοτόμο τρόπο προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την έλλειψη. Πλέον, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ πιο πολυάριθμοι γιατί έχουμε αλλάξει και τρόπο ζωής. Όπως είπες, μας αντιστοιχούσε το 3% των παγκόσμιων υδάτινων τρόπων και η Μεσόγειος έχει 160 από τα 460 εκατομμύρια ανθρώπων με πρόβλημα νερού από όλο τον κόσμο. Χωρίς να κοιτάμε καθόλου το προσφυγικό ή τον τουρισμό. Αν τώρα συνεκτιμήσουμε και την πρόκληση του κλίματος, τότε θα δούμε ποιες είναι οι μικροπροκλήσεις και οι μεγάλες προκλήσεις. Έχουμε την υφαλμήρωση του υδροφόρου ορίζοντα ως μικρό πρόβλημα και ως μέγα πρόβλημα έχουμε τον ύλο. Στα ανάντη του Νείλου αναμένουμε μεγαλύτερες ροές για κάποια χρονικά διαστήματα λόγω της τήξης λόγω των αλλαγών στις πηγές. Αργότερα όμως η κατάσταση στον Νείλο θα κορυφωθεί σε κρίση. Αν λάβουμε υπόψη μας και τα όσα μας είπε ο Ντέιβιτ σήμερα το πρωί, ότι δηλαδή πρέπει οι υδάτινοι πόροι του Νείλου να μοιραστούν ανάμεσα σε τόσο πολύ κόσμο, καταλαβαίνουμε ότι απειλείται η σταθερότητα της περιοχής. Κατά την άποψή μου, πάνω από 15 εκατομμύρια στο δέλτα του Νείλου ζουν σε περιοχές λίγα εκατοστά μόνο πάνω από την στάθμη της θάλασσας σήμερα. Ας μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Ενώ η βόρεια ακτή της Μεσογείου, κυρίως η Αδριατική, είναι πλούσια σε υδάτινους σπόρους, ενώ οι χώρες του Μαγκρέμπ, η Τινησία, η Αλγερία, αυτή τη στιγμή ήδη αντλούν από μη ανανεώσιμους υδάτινους σπόρους. Όχι μόνο δηλαδή δεν μας απασχολεί το μέλλον, αλλά ρυπαίνουμε και τα εξαιρετικής ποιότητας νερά, γιατί οι διαχειριστικές μας πρακτικές είναι μεμονωμένες. Το θέμα λοιπόν είναι σοβαρό και απαιτεί σοβαρές προσπάθειες. Ταυτόχρονα έχουμε τα διακρατικά ζητήματα. Το 90% των υδάτινων πόρων στα Βαλκάνια αξιοποιούνται από κοινού. Βεβαίως, όλα αυτά αποτελούν και ευκαιρίες και θα κλείσω με το εξής. Σε πολλές χώρες, όπως το Ισραήλ, στην Κύπρο και στην Μάλτα, ειδικότερα, η λύση είναι η αφαλάτωση. Και αυτό μας φέρνει σε ένα άλλο ζήτημα, τη σχέση ανάμεσα στο νερό, την ενέργεια, τα τρόφιμα. Το θέμα λοιπόν του νερού, το θέμα του τοπίου και το κοινωνικοπολιτικό θέμα, όπως επίσης και η διακυβέρνηση, το θέμα της διακυβέρνησης που απαιτείται, είναι πολύ σύνθετα ζητήματα και οι αποφάσεις μας για το μέλλον, αν υπάρξει μέλλον, έχουν να κάνουν με ακριβώς αυτό το θέμα, τη διακυβέρνηση. Έχεις συγκεκριμένη εμπειρία από υγρότοπους, μεταξύ άλλων,
θύμιο και ξέρεις ότι είναι ένας πεπειρασμένος πόρος. Τον χώρο πρέπει να τον θεωρούμε πόρο, έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους, όχι μόνο για την ανθρωπότητα, αλλά και για τη φύση. Γιατί πρέπει αυτά τα δύο να βρεθούν σε σημείο ισορροπίας. Η Μεσόγειος κατοικείται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Και όσοι ζουν στις ακτές της διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ποιότητα των εδαφών. Όπως όμως ακούσαμε σήμερα το πρωί, αυξάνονται πάρα πολύ ανθρωπογενείς πιέσεις στη Μεσόγειο. Κάτι που ξεκίνησε από δύο αθώους κατά τα άλλα παράγοντες, τουρίστες και πληθυσμιακή αύξηση. Πλέον ο τουρισμός εκτείνεται δυσανάλογα και αποστραγγίζει τους πόρους, ακόμη και τους εδαφικούς. Η ιδέα αύξηση του πληθυσμού προχωράει υπερβολικά γρήγορα, τόσο λόγω της φυσικής δημογραφικής εξέλιξης, όσο και λόγω των πληθυσμιακών ροών προς τη Μεσόγειο, η οποία αποτελεί πύλη εισόδου στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα του χώρου στη Μεσόγειο καθίσταται κρίσιμο. Μέσω της χωροταξίας, της πολεοδομίας και τα λοιπά, γίνονται προσπάθειες να αξιοποιήσουμε το έδαφος μας με βιώσιμο και λογικό τρόπο. Αυτό όμως δεν φαίνεται πλέον να είναι αρκετό. Με δεδομένη την κλίμακα των προβλημάτων, γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη γη λόγω προβλήματος υποδομών, αλλά και δυστυχώς επειδή υπάρχουν εμπόλεμες συγκρούσεις. Είναι ό,τι χειρότερο για την διαχείριση των εδαφών ένας πόλεμος, οπότε αν θέλουμε την Μεσόγειο να τη διαχειριστούμε λογικά, το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε τις στρατιωτικές συγκρούσεις. Μπρους. Σε έχουν απασχολήσει πολύ τα δεοντολογικά ζητήματα σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις και τις συγκρούσεις. Οπότε πλέον δεν ακολουθούμε την μεσογειακή δίαιτα στη Μεσόγειο. Πηγαίνουμε προς τα δυτικά πρότυπα, κρέας και γαλακτοκομικά. Ναι, έχουμε την διατροφική μετάβαση στο πρότυπο McDonald's. Πράγματι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην τροφή, στην ενέργεια και το νερό. Είναι απολύτως αλληλένδετα όλα αυτά. Αν φύγει το ένα κομμάτι του puzzle, φεύγουν και τα άλλα. Η μεσογειακή δίαιτα θεωρούνταν ότι είναι η υγιέστερη. Ο μεσογειακός τρόπος ζωής επίσης ο υγιέστερος. Και προκύπτει ότι είναι εξίσου πολύ καλός και για την υγεία του πλανήτη. Πρέπει να τρώμε με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο για να υπάρχει και οικονομική ευημερία για τον τοπικό πληθυσμό. Όπως είπε ο Δημήτρης, όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που στη Μεσόγειο καταναλώνουν λιγότερα φρούτα και ναρκωτικά. Είναι σαν να κάνουμε οικοκυρικά στο σχολείο εδώ τώρα, έτσι αισθάνομαι. Αυτό λοιπόν είναι καλό για την υγεία και τη δική μας, αλλά και όλου του πλανήτη. Ενώ τα ζωικής προέλευσης τρόφιμα, κρέας και ψάρι, καταπονούν πολύ περισσότερο το περιβάλλον και είναι προβληματικά.
από την οπτική γωνία τώρα της διοντολογίας και της δημόσιας πολιτικής, τίθενται ερωτήματα όπως ποιος είναι εκείνος που θα πει στους άλλους τι να τρώνε, και πώς οι κυβερνήσεις πρέπει ή δεν πρέπει να προσπαθούν να επηρεάσουν τις επιλογές των καταναλωτών. Και υπάρχει βέβαια και η πίεση να υπάρχουν τα βασικά είδη διατροφής για να μην υποσιτίζονται οι άποροι ή οι μετανάστες. Είναι λοιπόν ένα προνόμιο να ενθαρρύνει κάποιος τους άλλους να τρώνε φρούτα και λαχανικά. Θα πρέπει λοιπόν όχι μόνο να είναι επαρκής θερμιδικά η πρόσληψη των μεταναστών ή των προσφύγων για να μην υπάρχει υποσιτισμός, αλλά πέρα από το επαρκής θέλουμε και το κατάλληλος. Για να είναι κατάλληλη η διατροφή τους, πρέπει να υπάρχουν και τα φρούτα και τα λαχανικά, εκτός από τα δημητριακά. Οπότε, ναι, λιγότερο κρέας. Το νερό το καλύψαμε, την διατροφή την καλύψαμε, είπαμε πώς αλλάζουν οι χρήσεις της γης. Μας μένει η γεωργία, που είναι πολύ σοβαρή περιβαλλοντική πρόκληση για τη Μεσόγειο. Η γεωργία είναι αρχαίγονη ενασχόληση για τη Μεσόγειο. Οι καλλιέργειες λοιπόν και τα τρόφιμα που μας χαρίζουν είναι επίσης πολύ πολύ παλιό ζήτημα στη Μεσόγειο. Εξαρτάται λοιπόν η γεωργία. Η γεωργία είναι συνάρτηση των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος και πάρα πολλών φυσικών πόρων που αυτό εμπεριέχει. Επίσης όμως, όλα αυτά τα παραγωγικά στοιχεία ταυτόχρονα η γεωργία και τα χρειάζεται αλλά και τα απειλεί. Νομίζω λοιπόν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο βρισκόμαστε πλέον στην άβυσσο, γιατί είναι άβυσσος τα δυτικά βιομηχανοποιημένα κράτη που θαυμάζουμε και πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος για μια οικονομία, ο αποδοτικός δηλαδή, αλλά τελικά αποτελεί όλο αυτό μια τεράστια πρόκληση. Η Ελλάδα και η Μεσογειακή Λεκάνη έχουν στη διάθεσή τους μια θαυμαστή ευκαιρία εξόδου από αυτά τα προβλήματα, αλλά βεβαίως υπάρχουν τα προβλήματα, η χρήση του πλαστικού, οι τεχνολογίες ψύξης, η υδάτινη πόρη και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία απειλεί άμεσα η γεωργία. Η βιοποικιλότητα και ότι βασιζόμαστε στη μονοκαλλιέργεια, σε ενιάυσιες καλλιέργειες. Μεταξύ άλλων, μας οδηγούν και στις έμεσες συνέπειες λόγω της χρήσης της γης. Η μεταποίηση, τα λιπάσματα, τα φωσφορικά άλατα, η έλλειψη εργατικού δυναμικού, γιατί είναι ισοζύγιο το εργατικό δυναμικό και η ενέργεια, η αποεπένδυση. Και η έλλειψη υποδομών στην Ήπεθρο που τροφοδοτεί την αστιφιλία. Συν την πολιτική αστάθεια και τις μαζικές μετακινήσεις. Οπότε με την άδειά σου Δημήτρη για ένα λεπτό θα ήθελα να μιλήσω για την κλιματική αλλαγή και πώς αυτή
μεταβάλει την γεωργία. Υπάρχει το καλό και το κακό κομμάτι. Ας ξεκινήσουμε με το κακό. Κάποιοι λένε για 20 έως 50% ανάλογα πώς μετράει κανείς. Σε ό,τι αφορά τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, λόγω της ανάγκης να παραχθούν τρόφιμα. Το μερίδιο του Λέοντος το έχει η γεωργία. Και υπάρχουν και μικρότερα μερίδια, όπως αυτό των κατασκευαστών λιπασμάτων, της ανάγκης για ψήξη και οι κατάντι αλλαγές, το ότι δηλαδή πλέον από το αγρόκτημα έχουμε περάσει στις αγορές σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή η γεωργία. Συμβάλλει όμως επίσης και σε αυτήν. Πριν από κάποια χρόνια γινόταν μια συζήτηση, υπήρχαν και κάποια μοντέλα που μιλούσαν για εμπλουτισμό του εδάφους σε ό,τι αφορά το διοξίδιο του άνθρακα. Θα έλεγα λοιπόν ότι πιστεύουμε πλέον, οι ειδικοί πιστεύουν ότι ήταν υπερεκτιμήσεις όλα αυτά. Υπάρχουν όμως και θετικά νέα, διότι δεν χρειάζονται νέες τεχνολογίες για να χρησιμοποιήσουμε ό,τι ήδη γνωρίσουμε. Ναι, όπως είπες, έχει ευκαιρίες και η Ελλάδα και η Μεσόγειος. Μεσίνη. Η Μεσίνη προέρχεται από μια περιοχή περίπου 2,5 ώρες από εδώ, την περιοχή των Πρεσπών. Για όσους δεν έχετε επισκεφθεί τις λίμνες των Πρεσπών, θα σας πρότεινα σίγουρα, θα σας συνιστούσα ανεπιφύλακτα να πάτε σε αυτή την περιοχή, μια διασυνορική περιοχή, η λίμνη που μοιράζονται τρεις χώρες. Η Μεσίνη τα τελευταία 25 χρόνια κατοικεί εκεί και αυτό είναι μεγάλο προνόμιο και έχει πετύχει πάρα πολλά στο πεδίο με άτομα τα οποία πραγματικά εργάζονται σκληρά. Σε αυτό το τοπικό επίπεδο λοιπόν, μιλώντας για αυτή τη διασυνορική περιοχή στην οποία εσύ ζεις και εργάζεσαι τόσα χρόνια, ποια θα θεωρούσες εσύ την πιο κρίσιμη περιβαλλοντική πρόκληση σήμερα? Εκπροσωπώ, θα έλεγα, περιοχές με μικρή πληθυσμιακή πυκνότητα και περιοχές από τις οποίες έχει φύγει ο μεγάλος πληθυσμός, ο πολλής πληθυσμός. Είναι μια πολύ απομονωμένη περιοχή, η περιοχή των Πρεσπών, λόγω της μετατόπισης πληθυσμών εξαιτίας πολέμων ή μετανάστευσης. Πριν από αρκετά χρόνια, λοιπόν, η περιοχή αυτή αντιμετώπισε πολύ μεγάλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Και έγινε μια τεράστια προσπάθεια και από τα τρία γειτονικά κράτη για να προωθήσουν την ανάπτυξη στην περιοχή μέσω μεγάλων αναπτυξιακών προγραμμάτων, τα οποία ουσιαστικά δεν έδωσαν σημασία στο περιβαλλοντικό αντίκτυπό τους, το οποίο ήταν τεράστιο. Ως αποτέλεσμα, όλη αυτή η ενέργεια, όλη αυτή η οικονομική πόρη στόχευσαν την περιοχή, όμως δεν υπήρχε το σύστημα να οργανώσει τις ενέργειες αυτές, δεν υπήρχε η κοινωνία, δεν υπήρχε η σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων και της φύσης. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα θέματα αυτά δεν κατοικούσαν στην περιοχή για μεγάλη περίοδο και δεν μπορούσαν να προωθήσουν τις σωστές λύσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η αλλαγή τελικά προήλθε από τους περιβαλλοντολόγους και τους οικολόγους οι οποίοι πήγαν στην περιοχή λόγω των τεράστιων περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν εκεί. Όλοι οι δείκτες, οι κοινωνικο-οικονομικοί, οι περιβαλλοντικοί δείκτες της περιοχής ήταν πολύ αρνητικοί. Ένας εξωτερικός παράγοντας, μια διεθνής ΜΚΟ που ασχολούνταν με το περιβάλλον, ήρθε στην περιοχή και προσπάθησε αρχικά να λύσει τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Όμως, πολύ σύντομα, σχεδόν αμέσως μάλλον, ήταν προφανές ότι δεν μπορούσαμε να λύσουμε κανένα πρόβλημα αν δεν συνδεόταμε την τοπική οικονομία και την κοινωνία. Αρχίσαμε λοιπόν να δουλεύουμε πάνω σε αυτά τα τρία ζητήματα παράλληλα.
Και φυσικά οι περισσότεροι δείκτες βελτιώθηκαν, ιδιαίτερο ο περιβαλλοντικός δείκτης. Αν με ρωτήσετε λοιπόν σήμερα ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, είναι το γεγονός ότι πρέπει να ξαναδημιουργήσουμε το κοινωνικό οικολογικό σύστημα το οποίο προϋπήρχε, το οποίο πρέπει να περάσει μέσα από την κοινωνία. Πρέπει ξανά να δημιουργήσουμε την ενδαφική μνήμη, θα λέγαμε, των τοπικών πληθυσμών σε εθνικό και διασυνολικό επίπεδο μέσα σε ένα νέο σύγχρονο πλαίσιο. Να ανακτήσουμε τις παραδοσιακές οικολογικές γνώσεις και να τις συνδυάσουμε με τη σύγχρονη ζωή και τις σύγχρονες αξίες και επίσης να ασχοληθούμε φυσικά με τις απολογές που έχει η νέα γενιά. Το τεράστιο περιβαλλοντικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι να εδραιώσουμε αυτό το σύστημα το οποίο θα διευκολύνει τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές. Θα ήθελα να τονίσω ότι ούτε η κοινωνία ούτε το περιβάλλον πλέον μπορούν να αντιμετωπίζονται με την ίδια ορολογία όπως το παρελθόν. Ποια είναι η κοινωνία των Πρεσπών σήμερα? Δεν μπορούμε να την περιορίσουμε στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, για παράδειγμα, που δεν ζουν εκεί. Κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητος κακό, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επίσης, το περιβαλλοντικό αντίκτυπο από την κλιματική αλλαγή είναι κάτι το οποίο δεν δημιουργείται τοπικά. Έχει ευρύτερα αίτια. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τους δικούς μας θεσμούς, να εφεύρουμε δικούς μας τρόπους και διαδικασίες που θα διευκολύνουν την κοινωνία να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις επερχόμενες αλλαγές. Οπότε, η κρίσιμη περιβαλλοντική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα σχετίζεται με την κοινωνία. Μιλήσαμε για το μοσαϊκό και για την όλη περιοχή, η οποία έχει πολλές διαφοροποιήσεις. Και μιλώντας γενικότερα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή, θα ήθελε κάποιος να συζητήσει για τις περιφερειακές διαφορές, ανισότητες που υπάρχουν στην περιοχή. Μίλησες, Μιχάλη, για το νερό, για την αλία. Σε κάποιες περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα σε αυτό το πεδίο, άλλες όχι. Η κλιματική αλλαγή επίσης επηρεάζει κάποιες περιοχές περισσότερο από άλλες. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας και θα έλεγα ότι έχει δύο απαντήσεις. Τα χαρακτηριστικά της περιοχής, τα περιβαλλοντικά θα λέγαμε χαρακτηριστικά της περιοχής, βοηθούν τις διάφορες χώρες να συζητήσουν τα κοινά τους προβλήματα. Κάποιες από τις πολύ μικρές διαφορές που υπάρχουν πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία για μεμονωμένη αντιμετώπιση και πρέπει γι' αυτό να το προσέξουμε. Μιλούν για διαφορές μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Μεσογείας, Βόρειας και Νότιας. Όμως πιστεύω ότι αυτό δεν πρέπει να μας απασχολήσει τόσο πολύ, διότι ως αποτέλεσμα διαβρώνονται κατ' επέκταση οι προσπάθειες που γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο γενικότερα. Θα ήθελα να πω κάτι για αυτές τις προσπάθειες και για το θέμα της κοινοφελούς δράσης. Το επιχείρημά μου είναι το εξής. Η Μεσόγειος, θα έλεγα, ήταν πρωτοπόρος στο περιβαλλοντικό κίνημα. Ξεκίνησε μία δράση από πάνω προς τα κάτω από διάφορους οργανισμούς, για παράδειγμα το ΣΥΕΡΖ, το οποίο ξεκίνησε ήδη από το 19ο αιώνα, λειτουργεί και συνεχίσε στο Μονακό, το Κλαμπ της Ρώμης, το Πάτσιμ Μάριμπους, Εκίστικς, και μια τεράστια λίστα οργανισμών. Με την δημιουργία του UNEP το 1972, πλέον η Μεσόγειος ήταν η νευαρχίδα, θα λέγαμε, της περιοχής όσον αφορά τη διαχείριση των θαλάσσιων υδάτων. Τώρα, όταν μιλούμε για τη Μεσόγειο, μιλούμε για κάτι, για ένα ποτήρι που είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Και εμένα μου αρέσει να τη βλέπω ως ένα μισογεμάτο ποτήρι. Αν και ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια
όρια όσον αφορά, για παράδειγμα, την διαχείρισή της από τον ΟΗΕ, που εστιάζεται στα κράτη και στην εδαφική κυριαρχία του καθενός. Έχουμε διάφορες συμβάσεις, όπως την Σύμβαση της Βαρκελόνης για τη Μεσόγειο Θάλασσα, που ισχύει εδώ και 40 χρόνια. Έχουμε 7 πρωτόκολλα με τη Μεσογειακή Επιτροπή για την ΑΕΦΟΡΟ Ανάπτυξη, όπου βλέπουμε ότι η κοινωνία υπολιτών και η ΜΚΙΟ βρίσκονται σε ισότιμη βάση σχεδόν. Και ακόμα και σε στιγμές μεγάλης έντασης και πίεσης μεταξύ χωρών, κανένας δεν έφυγε από το δωμάτιο σε αυτούς τους οργανισμούς, θα λέγαμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη. Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, όμως, θα έλεγα, είναι ιδιαιτέρως αδύναμα. Έχουν πάρα πολλές αδυναμίες, όχι μόνο στις μεσογειακές χώρες, γενικότερα. Ίσως επειδή ήταν αδύναμα σε μεμονωμένη βάση, γι' αυτό το λόγο θεώρησαν ότι έπρεπε να ενωθούν κάτω από μια γενικότερη ομπρέλα αυτών των οργανισμών. Μιλήσατε για το Euro-Mediterranean Partnership, το οποίο τελικά μεταξελίχθηκε στην Ένωση για τη Μεσόγειο, από την οποία Ένωση προέκυψαν κάποιες πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η στρατηγική για το νερό. Όλα ήταν έτοιμα και διαφωνήσαμε πάνω σε 3 λέξεις και σταματήσαμε τα πάντα. Κατεχόμενες περιοχές όσον αφορά την Παλαιστίνη ή περιοχές υποκατοχή. Και λόγω αυτών των 3 λέξεων σταμάτησαν όλα και δεν υπεγράφει. Τώρα λοιπόν υπάρχει ένα σχέδιο δράσης που αναθεωρεί όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Το γεγονός αυτό επίσης συνδέεται με πολλές ευκαιρίες οι οποίες ακολούθησαν, όπως το COP21 ή το COP22 που θα γίνει στο Μαρακές και τις επιλογές που προέκυψαν όσον αφορά τεράστια έργα που αφορούν την ηλιακή ενέργεια για το μέλλον. Το περιβάλλον της Μεσογείου έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη συνένωση όλων αυτών των φορέων και πρέπει να επικεντρωθούμε στο περιβάλλον και στη συνέχεια για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν. Διότι με τον τρόπο αυτό έχουμε όλοι έναν κοινό στόχο. Πρέπει λοιπόν να αυτούς τους δύο παράγοντες να τους κοιτάξουμε από κοινού. Και σε αυτό το σημείο επισέρχεται και η κοινοφελής δράση, η οποία μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς οι περισσότερες πρωτοβουλίες στην περιοχή προέρχονται από ΜΚΙΟ ή από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Το θέμα λοιπόν της εκπαίδευσης, της γνώσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κάτι που θα ήθελα να κάνω γνωστό σε όλους είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη Μεσογειακή Στρατηγική Εκπαίδευσης για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και τον Δεκέμβριο θα έχουμε μια υπουργική συνάντηση, ελπίζω, όσον αφορά την υιοθέτηση σχεδίου δράσης πάνω στο θέμα αυτό. Θα ήθελα όμως να προσθέσω ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αυτό, γιατί προσπάθησαν να το εντάξουν στην Ένωση για τη Μεσόγειο όλο αυτό το πρόγραμμα και άσκησε βέτο μία χώρα η οποία διαφώνησε με το χώρο διεξαγωγής αυτής της συνάντησης. Λοιπόν, βλέπουμε αυτή τη στιγμή την ένταση των απειλών, το επίγον των θεμάτων, τη διαδικασία της Βαρκελόνης, η οποία τα τελευταία 20 χρόνια θα λέγαμε περισσότερο ήταν πεδίο συζήτησης παρά δράσης. Η ερώτησή σας σε μένα με έκανε να σκεφτώ κάτι εντελώς διαφορετικό. Το μοσαϊκό τοπολογίας τοπίων πολιτισμών γύρω από τη Μεσόγειο είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και οι πολιτιστικές αξίες διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν τη γη οι άνθρωποι όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων, για παράδειγμα. Η γεωργία
είναι μια δραστηριότητα που ασκείται τοπικά, σε τοπικό επίπεδο. Και θα έλεγα το εξής για την ερώτησή σας. Ναι, υπάρχει η μεσογειακή δίαιτα, υπάρχουν ομοιότητες στην περιοχή της Μεσογείου και επιρροές από διάφορες χώρες, το Λίβανο, τη Βόρεια Αφρική, τη Νότια, τη Βόρεια Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία. Υπάρχουν διαφορές οι οποίες γίνονται εμφανείς στους ταξιδιώτες και τους έμπειρους μαγείρες, θα λέγαμε, αλλά υπάρχουν και πολύ όμορφες ομοιότητες στα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών. Πολλοί που εργαζόμαστε στη Γεωργία θα μπορούσαν να βρεθούν ξαφνικά σε μια άγνωστη περιοχή, να μην γνωρίζουν που βρίσκονται, δηλαδή στη Μεσόγειο, και από τα τρόφιμα που καλλιεργούνται σε αυτή την περιοχή θα μπορούσαν να σας πούνε κάτι για το επίπεδο, μέσο επίπεδο βροχόπτωσης, για ηλιακά φαινόμενα στην περιοχή και συμβάντα, τα οποία θα επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή κλπ. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι ουσιαστικά το μοσαϊκό αυτό δημιουργεί ένα τοπίο ποικιλομορφίας αλλά και ομορφιάς, το οποίο είναι θεμελιωδώς παραγωγικό. Και αυτό σκέφτομαι όταν μιλάς για την έννοια του μοσαϊκού. Τώρα πάμε στο Θήμιο, λοιπόν. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο, εγώ θα έλεγα. Μέχρι τώρα είπαμε ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα στη Μεσόγειο έχουν αρχίσει και οξύνονται όλο και περισσότερο. Και η κλιματική αλλαγή φυσικά ακολουθεί. Ελπίζουμε ότι δεν θα είναι τόσο οδυνηρή όσο αναμένεται, όμως θα προκύψει. Και ήδη βλέπουμε, για παράδειγμα, τον αντίκτυπο στην Κύπρο, όπου έχουμε επίπτωση στις βροχοπτώσεις. Εκεί η χώρα έχει προτιμήσει να ευνοήσει τον τουρισμό παρά τη γεωργία, μειώνοντας τις καλλιέργειες, διότι το νερό δεν φτάνει και για τη γεωργία και τον τουρισμό. Καθώς λοιπόν οξύνεται η όλη κατάσταση, τα μηνύματα από τις Βρυξέλλες είναι όλο και πιο αρνητικά. Πριν από 25 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο στη Μεσόγειο όσον αφορά το γεγονός ότι ευνόησε κάποιες δράσεις πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, όπως η πρωτοβουλία MedWet, η οποία στηρίχθηκε στεναρά όχι μόνο από οικονομικό αλλά και από ηθικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα τελευταία χρόνια όμως αυτή η στήριξη προς το περιβάλλον της Μεσογείου ήταν μικρή και τα μηνύματα από τις Βρυξέλλες υπήρξαν αρνητικά και έχουν επηρεάσει τον τρόπο δράσης και τη στάση πολλών χωρών. Οι χώρες αυτές θεωρούν πλέον ότι οι Βρυξέλλες δεν ενδιαφέρονται για το πρόβλημα, οπότε ίσως θεωρούν ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο σοβαρό πλέον. Και αυτό είναι πολύ αρνητικό και από περιβαλλοντική άποψη και, όπως είπε ο Μάικ, διότι έχει επίπτωση στη συνεργασία των χωρών της Μεσογείου. Η συνεργασία αυτή είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να δημιουργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών αυτών. Κάτι το οποίο κλονίζεται αυτή τη στιγμή και πρέπει να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Ναι, αυτό ήθελα και εγώ να το θέσω. Το θέμα του περιβάλλοντος στην πολιτική ατζέντα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχεις απόλυτο δίκιο, Θήμιο. Τα τελευταία 2-3 χρόνια στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Βόρειας Μεσογείου κυρίως βλέπουμε πλέον μία τάση προς απορρίθμιση περιβαλλοντική. Η ατζέντα της βιωσιμότητας πρέον παρακάμπτεται και υπάρχει εντύπωση ότι το περιβάλλον αποτελεί εμπόδιο, θα λέγαμε, για την ανάπτυξη ή ένα θέμα το οποίο αποτελεί πλέον πελτέλεια να το συζητούμε ή και ένας πόρος πεπερασμένος τον οποίο θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε για να πετύχουμε την οικονομική ανάπτυξη. Το βλέπουμε τα 2-3 τελευταία χρόνια κυρίως στην Ελλάδα. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Έχουμε το περιθώριο να βάλουμε λίγο στο ράφι αυτές τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, ίσως ιρτάρι, και να αντιμετωπίσουμε τις άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή? Όχι.
Η απάντησή μου είναι όχι, δεν έχουμε το περιθώριο να βάλουμε αυτό το πρόβλημα στο σιρτάρι. Και από ηθική άποψη επίσης. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό, οι οποίοι συνδέονται με κάποιες από τις άμεσες απαιτήσεις που προκύπτουν από τους ανθρώπους που υποφέρουν λόγω της μεταναστευτικής κρίσης. Θα πάρω δύο κομμάτια που έχουν αναφερθεί και να τα συνδυάσω συντομία. Πολύ συχνά, όσοι μιλούν για το λόγο που πρέπει να υπερασπιστούμε την υγεία του πλανήτη και το περιβάλλον, δεν είναι ότι έχουμε ευθύνη για τις μελλοντικές γενιές, ότι θα πρέπει να τους διασφαλίσουμε μια καλή ποιότητα ζωής και ότι αν οι φυσικοί πόροι εξαντληθούν από μας, τότε θα αφήσουμε τα παιδιά μας και τα παιδιά του μέλλοντος χωρίς καμία διέξοδο, έτσι ώστε να ζήσουν τη ζωή που πιστεύουμε ότι όλοι αξίζουν. Μιλούν λοιπόν όλοι για πλανητικά όρια, ότι φτάνουμε τα όρια των δυνατοτήτων του πλανήτη όσον αφορά την παροχή μίας αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους ανθρώπους. Και ότι ακόμα και αν εμείς το πετύχουμε και οι επόμενες δύο γενιές, μετά τι θα γίνει, αναρωτιούνται πολλοί. Το πρόβλημα τώρα στον πολιτικό χώρο όσον αφορά την υποχρέωσή μας προς τις μελλοντικές γενιές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι είναι δύσκολο να διατηρήσουμε την ενσυναίσθηση του πολιτικού κόσμου. Πλέον δεν ενδιαφέρονται πολύ για αυτό το επιχείρημα σε πολιτικό επίπεδο, γιατί αυτές οι γενιές ουσιαστικά δεν σημαίνουν ψήφους για τις σημερινές κυβερνήσεις. Οπότε, σήμερα οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο ενδιαφέρονται για το πολιτικό τους μέλλον. Οι επόμενες γενιές δεν πρόκειται να καθορίσουν την πολιτική τους μοίρα, ενώ η σύγχρονη κοινωνία θα το κάνει. Και αυτό αποτελεί μεγάλο εμπόδιο όταν προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το επιχείρημα σε γεωπολιτικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο για να τους πείσουμε. Αυτό βέβαια συνδέεται με τα επιχειρήματα για τα οποία δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τον πλανήτη στη μοίρα του. Και επίσης δείχνει πώς πρέπει να συνδυάσουμε την κατάσταση του πλανήτη σήμερα με τις σημερινές συνθήκες διαφύσεις των ανθρώπων. Στην πολιτική αρένα μπορούμε αυτό να το χρησιμοποιήσουμε με πιο πιστικό τρόπο. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλάζει το κλίμα και αυτό έχει αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων. Αλλάζει η ποιότητα του αέρα. Έχουμε αύξηση αναπνευστικών παθήσεων και άσθματος. Αυξάνεται η θερμοκρασία και έχουμε θανάτους λόγω αυτής της αύξησης θερμοκρασίας από προβλήματα καρδιαγγειακά, εγκεφαλικά κλπ. Επίσης, αύξηση λοιμωδών νόσων, διότι αναπτύσσονται σε υψηλές θερμοκρασίες και εξαπλώνονται πολύ πιο εύκολα. Και αυτό συνδέεται με τις αλλαγές στο περιβάλλον. Έχουμε αλλαγές στον πληθυσμό, κάτι το οποίο συστήσαμε από το πρωί. Συγκέντρωση μεγάλη του πληθυσμού σε αστικά κέντρα, προβλήματα σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής. Το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας πολλές φορές πέφτει και στις τοπικές κοινότητες και στις κοινότητες προσφύγων. Κάτι που σημαίνει ότι άμεσα επηρεάζεται η ανθρώπινη υγεία από τις αλλαγές στο περιβάλλον. Επίσης, η οικονομική ευημερία των ανθρώπων επηρεάζεται κατά πολύ από τις αλλαγές στο περιβάλλον, καθώς λόγω της ερημοποίησης, για παράδειγμα, ή της ξηρασίας, χάνουν τα προστοζήν, τον τρόπο διαβίωσης τους οι άνθρωποι. Πηγαίνουν σε άλλες περιοχές για να μπορέσουν να βρουν μια καλύτερη τύχη, κάτι το οποίο είπαμε φυσικά το συζητάμε από το πρωί. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα, συγκρούσεις, ένοπλες συγκρούσεις, ακόμα και πόλεμοι, που ουσιαστικά είναι η μεγαλύτερη απειλή για το περιβάλλον σήμερα. Αν όλα αυτά τα συνδυάσουμε λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ καλά τεκμηριωμένο επιχείρημα που λέει ότι αν αγνοήσουμε βραχυπρόθεσμα το περιβάλλον, ουσιαστικά αγνοούμε και τις σημερινές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και όχι μόνο τις ανάγκες των μελλοντικών γενιών, που και αυτές έχουν μεγάλη σημασία.
Αν δεν αναγνωρίσουμε δηλαδή ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων δεν είναι η αιτία των πολιτικών αναταράξεων σήμερα και των προβλημάτων, τότε θα αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα και κινδύνους στο μέλλον. Είπατε ότι έχει μεγάλη σημασία το θέμα του χρόνου, του πόσο επίκαιρο είναι αυτό το πρόβλημα σήμερα. Αλλά είναι σημαντική, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών, είναι σημαντικός και ο τρόπος με τον οποίο μετρούμε αυτή τη στιγμή την ευτυχία και το ευζήν. Δύο σημεία που θα ήθελα να θίξω. Κάποιος είχε πει ότι δεν κληρονομήσαμε τη γη από τους γονείς μας. Έχουμε δανειστεί τη γη από τα παιδιά μας. Αυτός ο τρόπος σκέψης, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές πρακτικές λύσεις που μπορούμε να εφαρμόσουμε χωρίς τις κυβερνήσεις και την παρέμβασή τους, χωρίς τους πολιτικούς. Οπότε, γιατί είναι λάθος να καθυστερήσουμε τις λύσεις στα περιβαλλοντικά προβλήματα? Ο λόγος είναι ότι αυτό που κάνουν οι γεωργοί είναι να χρησιμοποιούν την γη και τους σπόρους της. Την ίδια στιγμή όμως με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσουν τη γη και τους σπόρους της, γιατί έχουν οι ίδιοι ενδιαφέρον να το κάνουν αυτό. Αν έχουμε λοιπόν πολιτικές οι οποίες διαφυλάσσουν τον τρόπο ζωής αυτών των ανθρώπων, τότε μπορούν να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Η σωστή αγροτική διαχείριση σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο μπορεί επίσης να μειώσει το σχετικό κόστος. Αν βάλουν, για παράδειγμα, 25% λιγότερη ουρία στον αναβόσιτο στη ΣΥΠΑ, θα είχαν μεγάλο κέρδος, γιατί ένα πολύ μικρό ποσοστό τελικά μένει στις καλλιέργειες, το μεγαλύτερο ποσοστό τελικά καταλήγει στο περιβάλλον. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να κάνουμε καθημερινά που να ενισχύουν την ποιότητα των περιβαλλοντικών πόρων πάνω στους οποίους βασίζεται η δασολογία, η γεωργία. Αποφάσεις απλές, να κάνουμε αυτό ή το άλλο. Να μειώσουμε την πολιτική σημασία που δίνεται σε όλα αυτά, στην περιβαλλοντική ποιότητα και στις επενδύσεις. Το θέμα της βιοποικιλότητας στην περιοχή σχετίζεται και με την πολιτιστική ποικιλότητα, θα έλεγα. Και αυτό βρίσκεται στο DNA μας και έχει σχέση με την νοοτροπία μας και την δυνατότητα να είμαστε ευέλικτοι και να προσαρμοζόμαστε, κάτι το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε. Το γεγονός είναι το εξής. Προχωρώντας στα ανώτερα επίπεδα ιεραρχίες και λήψεις αποφάσεων, βλέπουμε ότι οι υπεύθυνοι φαίνεται να είναι πιο άκαμπτοι και λιγότερο ευέλικτοι. Έτσι όμως δεν πετυχαίνουμε το σωστό τρόπο αντιμετώπισης ποικιλομορφίας και την ανάγκη ολοκλήρωσης που χρειάζεται αυτή η προσπάθεια βελτίωσης κατάστασης στη Μεσόγειο, σε πολιτιστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Και αυτό δεν σχετίζεται μόνο με κυβερνήσεις ή με οικονομικούς φορείς. Είναι δύσκολο και για τους ίδιους τους περιβαλλοντολόγους πολλές φορές να κατανοήσουν ότι η διαχείριση της φύσης δεν θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο είναι ξεκομμένο από την κοινωνία και την αντιμετώπιση γενικότερων κοινωνικών ζητημάτων. Είναι κάτι ίσως εύκολο να το πούμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το υλοποιήσουμε σε υψηλότερα επίπεδα ή σε επίπεδα λήψης αποφάσεων. Μιχάλη, για μένα το πιο δύσκολο θέμα για αυτή την περιοχή είναι η ποικιλομορφία της. Έχουμε διαφορετικές πολιτικές γεωμετρίες, διαφορετικές προτεραιότητες επίσης.
Ας σκεφτούμε δηλαδή πόσο οι χώρες, οι αραβικές και η Λίγα των Αραβικών Κρατών συμβάλλει στη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών λύσεων στην περιοχή, θα δεις ότι η συμβολή τους είναι σχεδόν μηδενική. Όχι γιατί δεν έχουν τα χρήματα, αλλά επειδή δεν το θεωρούν προτεραιότητα στο σύστημά τους. Στη Μεσόγειο λοιπόν έχουμε την ποικιλομορφία, την αβεβαιότητα και πολλά άλλα. Ειδικότερα όσον αφορά τις περιβαλλοντικές πολιτικές και την κοινωνία των πολιτών, τις ΜΚΟ, τις περιβαλλοντικές επίσης, όλοι αυτοί οι φορείς θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουν τις παράλληλες πραγματικότητες τις οποίες βιώνουμε στην περιοχή. Τι εννοώ με αυτό? Για παράδειγμα, πηγαίνω στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόλις συζητήσουμε εκεί κάτι για τη Μεσόγειο, την ίδια στιγμή θα προκύψει μια χώρα που θα πει «Ναι, η Μεσόγειος είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά τι θα γίνει με τις Άλπεις?» Μετά μια άλλη χώρα θα πει «Ναι, αλλά με το Βόρειο Πόλο τι θα κάνουμε?» Μέσα στην ίδια συζήτηση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, μιλούμε για έλλειψη δεδομένων. Την ίδια στιγμή έχουμε επενδύσει 80 δισεκατομμύρια στο πρόγραμμα Κοπέρνικους, το οποίο παράγει 280 εκατομμύρια δεδομένα μέσα σε 12 ώρες. Κανείς στην Μεσόγειο δεν έχει τη δυνατότητα όλα αυτά να τα αφομοιώσει και να τα μετατρέψει σε πολιτικές. Και έχουμε μετά και τις ΜΚΟ που πρέπει να τρέχουν πάνω κάτω σε κάθε επίπεδο και να κάνουν lobbying με ελάχιστους πόρους. Οπότε, ένα κέριο ζήτημα είναι να στηρίξουμε μηχανισμούς πραγματικής διακυβέρνησης που ουσιαστικά διαπερνούν, λειτουργούν εγκάρσια σε σχέση με αυτές τις πραγματικότητες. Αυτή τη στιγμή έχουμε το πρόγραμμα Swing Horizon 20, ένα μικρό πρόγραμμα για ενδυνάμωση χωρών. Ξέρετε πόσα αιτήματα είχαμε από τα 8 κράτη του Μαγκρέμπ και της Μέσης Ανατολής? 600 αιτήματα για συγκεκριμένο capacity building που να αφορά ανάγκες των χωρών αυτών. Δεν έχουμε τους πόρους να ανταποκριθούμε. Από την άλλη, ξοδεύουν τεράστια ποσά σε άλλους τομείς. Πάμε στις ευρωπαϊκές επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί τεράστια έργα για τον καθαρισμό κλπ. Αν το έργο είναι λιγότερο από 50 εκατομμύρια, τότε δεν τους ενδιαφέρει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρέπει να είναι πάνω από 100 εκατομμύρια. Αυτό το χάσμα λοιπόν ποιος θα το γεφυρώσει? Ο ιδιωτικός τομέας, οι ιδιωτικές τράπεζες δεν αναλαμβάνουν τέτοια έργα λόγω του υψηλού ρίσκου. Οπότε υπάρχουν λύσεις, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, όμως πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να εφαρμοστούν πραγματικές λύσεις. Και σε αυτό θα μπορούσε πάλι να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο η κοινοφελής δράση για να γεφυρώσει αυτά τα χάσματα που ανέφερα. Δεν ξέρω αν θα έχω ξανά την ευκαιρία να μιλήσω ή όχι, αλλά θα ήθελα να πω κάτι στο τέλος. Γιατί βρισκόμαστε κοντά στη γενέτειρα του Αριστοτέλη. Αλλά θα το πω στο τέλος καλύτερα. Ωραία, ωραία. Κράτα το για το τέλος. Εγώ θα ήθελα να φέρω ακόμη μία διάσταση στην συζήτηση αυτή. Είναι το θέμα των αξιών, γιατί οπωσδήποτε οι αξίες κάθε κοινωνίας επηρεάζουν το περιβάλλον. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2015... η Αλγερία, που δεν είναι φτωχή μεσογειακή χώρα, δήλωσε, όρισε 10 υγροτόπους της ως υγροτόπους παγκόσμιας σημασίας. Αυτό δείχνει ότι η συγκεκριμένη χώρα έχει συγκεκριμένες αξίες για το περιβάλλον. Την ίδια χρονιά, από τους 10 υγροτόπους διεθνούς σημασίας, στην Τίνιδα οι 8 ήταν στην μαύρη λίστα της σύμβασης, διότι είχαν πάρα πολλά οικολογικά προβλήματα.
Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη κοινωνία μάλλον δεν αντιμετωπίζει θετικά το περιβάλλον. Νομίζω το πρωί κάποιος αναφέρθηκε στον ουαχαβιτισμό εντός του Ισλάμ. Είναι ένα από τα ισλαμιστικά δόγματα. Ο ουαχαβισμός εκεί, η φύση, δεν είναι κάτι το ιερό. Για το λόγο αυτό δεν έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία στη διάσωση της φύσης. Ή δεν θεωρούν ότι υπάρχουν οποιασδήποτε ιερές συνδηλώσεις για οποιαδήποτε τοποθεσία. Από την άλλη, η Ορθοδοξία. Μετά τη σημαντική πρωτοβουλία ηγετικού χαρακτήρα του Ορθόδοξου Πατριαρχείου, έδειξε πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον της για την προάσπιση της φύσης ως στοιχείο της δημιουργίας και επιδεικνύει αρκετά μεγάλη ευαισθησία στα θέματα αυτά. Οι αξίες λοιπόν έχουν σημασία και το ενοιολογικό της περιεχόμενου επίσης. Συμφωνώ, τα παραδείγματα που δώσατε είναι πραγματικά πολύ χαρακτηριστικά και δείχνουν ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το περιβάλλον. Το κατά πόσο είναι παγκόσμια αξία η προστασία του περιβάλλοντος, όχι. Και αυτό με φέρνει και στον Αριστοτέλη που είπατε και στην ανάγκη να προωθήσουμε την ανέλυξη του ανθρώπου. Πρέπει όμως να δούμε αλλαγές και στο επίπεδο του πολιτικού λόγου. Πρέπει να βρεθεί κοινό έδαφος σε ό,τι αφορά το ποιοι θα είναι οι περιβαλλοντικοί στόχοι. Να συνδεθεί δηλαδή το περιβάλλον με την ανθρώπινη αυημερία και τον περιορισμό του ανθρώπινου πόνου. Γιατί σε αυτά τα στοιχεία μάλλον θα υπάρξει πανανθρώπινη συμφωνία παρά το αν συζητήσουμε κατά πόσο είναι εγγενής αξία το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό. Παρά το ότι οι περισσότεροι από εμάς εδώ συμφωνούμε, δεν είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί ολόκληρος ο πλανήτης ή όλοι οι κάτοικοι μιας χώρας. Ενώ όλοι θα πούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει ο ανθρώπινος πόνος, για παράδειγμα. Αυτά σε ό,τι αφορά τα θέματα που έθεσαν η Μυρσίνη και ο Μάικλ, μεταξύ άλλων. Πριν δώσω το λόγο στο κοινό μας, θα ήθελα, όπως έκανε και η προηγούμενη ομάδα, να κλείσουμε με μια νότα ελπίδας. Υπάρχουν βεβαίως οι προκλήσεις, είναι πολύ σημαντικές και όλες οι τάσεις λένε ότι τα πράγματα μάλλον θα χειροτερέψουν πριν βελτιωθούν, αλλά πιστεύω πως είναι σημαντικό το ζητούμενό μας να είναι η αισιοδοξία, κάποια μικρή όαση στην οποία γίνονται πράγματα και στην οποία οι προσπάθειες εντείνονται για κάτι πιο ουσιαστικό. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν το εξής. Από πού μπορούμε να αντλήσουμε αισιοδοξία αυτή τη στιγμή? Μυρσίνη, έρχομαι πάλι σε σένα λόγω των Πρεσπών, σαν συγκεκριμένη περίπτωση. Βεβαίως, πρέπει να ελπίζουμε και να δουλεύουμε και να μην φοβόμαστε τις αλλαγές, να μην φοβόμαστε να δούμε τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία, να μην φοβόμαστε να ανοίξουμε και να περπατήσουμε σε νέους δρόμους, ειδικά εμείς που κινούμαστε στο πιο κάτω επίπεδο. Θα πρέπει βέβαια και οι κοινωνίες να συμμετέχουν. Και τι καλύτερο από το να παίρνουμε μέρος στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας. Το μόνο που μας μένει είναι η ελπίδα. Θύμιο, τα πράγματα δυσκολεύουν όλο και περισσότερο, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να αντλήσουμε αισιοδοξία από το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποκτούν επίγνωση του γεγονότος ότι οι επιλογές είναι δύο. Η μία είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και η άλλη είναι να πηδήξουμε από το παράθυρο. Ρουθ, το είπαμε και εμείς και αναφέρθηκε και η προηγούμενη ομάδα στη σημασία της νεολαίας.
Ένα κομμάτι μου είναι αισιόδοξο, ακόμη και εν ώψη των πιο αρνητικών εξελίξεων. Νομίζω ότι όχι μόνο σήμερα το πρωί, αλλά και γενικότερα θα φανεί αυτό, ότι δηλαδή τουλάχιστον μία πηγή ελπίδας για το θέμα που μας απασχολεί και για τα υπόλοιπα που θα μας απασχολήσουν σήμερα, είναι η νεολαία όλου του κόσμου, ακόμη και εκεί όπου κυριαρχεί ο διχασμός. Αν βοηθήσουμε τους νέους να ανακαλύψουν οι ίδιοι τη σχέση ανάμεσα σε ορισμένες πτυχές του περιβάλλοντος και δει την κλιματική αλλαγή, αλλά ευρύτερα τη σχέση μεταξύ του περιβάλλοντος και του πόσο καλά ή άσχημα μπορούν να ζουν οι κοινωνίες, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη να βοηθηθούν οι νέοι να καταλάβουν τη σχέση ανάμεσα στην τροφή, το νερό, την ενέργεια, το κλίμα, τους πολέμους. Και θα πρέπει να αναθέτουμε συγκεκριμένα, εντελώς συγκεκριμένα πράγματα και στα παιδιά που πρέπει να κάνουν, ώστε να αρχίσουν να κινούνται σε μια κατεύθυνση που θα λέει ότι κάνω αυτό που πιστεύω. Αυτό που πιστεύω είναι αυτό που κάνω. Όχι κάνω αυτό που πιστεύω. Με τον τρόπο αυτό θα προκύψουν μικρές λύσεις, όπως είπε και η Μυρτώ, τοπικές λύσεις. Εγώ θα πω μόνο ότι ως στοιχείο του προβλήματος η γεωργία προσφέρει κάθε είδους ευκαιρία. Δεν θα σας δώσω πολλές λεπτομέρειες. Ένα παράδειγμα ίσως μόνο. Το να περάσουν οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες, η περιβαλλοντική αλληλεξάρτηση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, στο πρόγραμμα διδασκαλίας. Και επίσης χρειάζεται σε ορισμένες χώρες να δοθεί περισσότερη έμφαση στην εκπαίδευση των γυναικών. Για την Ελλάδα και για τη Μεσόγειο, νομίζω, χρειαζόμαστε ιδιοκτησία της γης με βάση την οικογένεια και με σταθερότητα. Πρέπει να αντισταθούμε στον πειρασμό της εκβιομηχάνησης. Θα ήθελα να πω το εξής στο κοινό μας, που ίσως να περιλαμβάνει και ηθήνοντες. Υπάρχουν πράγματα που έχει δημοσιεύσει η Εθνική Ακαδημία Επιστημών και δείχνουν ότι κατά την νεολιθική εποχή οι γνώσεις σε ό,τι αφορά τη γεωργία μεταλαμπαδεύτηκαν λόγω της μετακίνησης των ανθρώπων αυτών εκεί που σήμερα βρίσκεται η κεντρική και η δυτική Ευρώπη. Οπότε εκτός από την δημοκρατία, με αυτόν τον τρόπο μάθαμε από την Ανατολία και τη γεωργία. Και πάλι λοιπόν κατά κάποιο τρόπο θα ηγηθούν της προσπάθειας αυτής η Ελλάδα και η Μεσόγειος για να φτάσουμε στη νέα εκδοχή της γεωργίας για τη νέα γενιά που χρειαζόμαστε. Και για να αποφύγουμε όλη την άβυσο της βιομηχανοποιημένης γεωργίας με αυξημένα κόστη καυσίμου, με αυξημένη περιβαλλοντική υποβάθμιση. Ίσως τελικά μακροπρόθεσμα να μην αξίζουν όλα αυτά τις αντίστοιχες επενδύσεις που κάνουμε τώρα. Ναι, πόσο μάλλον αν σκεφτούμε και την αλιεία και τους υδάτινους πόρους, έχουμε το τεράστιο πρόβλημα της υπεραλίευσης. Αν τώρα συγκρίνω αυτό που κάνουμε εμείς στο τι θα υπάρχει μετά από 15-20 χρόνια, να πω ότι πρέπει οι ίδιοι οι αλλοίς να ασχοληθούν με την θέσπιση προστατευμένων περιοχών, με την αυτοαξιολόγηση και πώς αυτό θα μας φέρει σε περιφερειακές προσεγγίσεις όπως η Γενική Επιτροπή Αλλοίας για την Μεσόγειο. Επιτόπου τώρα βλέπουμε μια κατάσταση πολύ διαφορετική από ό,τι
15 χρόνια πριν και σε μεγάλο βαθμό η κρίση έχει να κάνει με αυτό. Καταλαβαίνει δηλαδή ο κόσμος ότι τα ιχθυοαποθέματα μειώνονται και κάτι πρέπει να αλλάξει. Νομίζω ότι η μεγάλη ευκαιρία και ο βασικός λόγος για τον οποίο πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι προκύπτει από την κρίση και του νερού και της ενέργειας. Η Μεσόγειος μπορεί να δώσει το πάτημα για τις ΑΠΕ. Και έτσι θα αλλάξει ριζικά η εικόνα και στη Μεσόγειο και στον κόσμο με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό όμως προϋποθέτει όραμα και ταυτόχρονα και στήριξη. Υπάρχουν κάποια πολύ μεγάλα έργα που συζητιούνται, προσοχή εδώ, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν και κεκτημένα συμφέροντα, αλλά είναι πραγματική ευκαιρία για την περιοχή. Αυτό βεβαίως από μόνο του δεν αρκεί. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις πολλαπλές νησίδες βιωσιμότητας της περιοχής μας. Σε όλες τις χώρες του Νότου πήγα πολύ πρόσφατα και εντόπισα βελτιώσεις στο επίπεδο του τοπικού περιβάλλοντος. Εμείς βλέπουμε τα τεκτενόμενα από μία απόσταση, ακόμα και σε χώρες που μόλις συνήλθαν από την Αραβική Άνοιξη. Βλέπουμε τέτοιες προσπάθειες. Δεν λέω ότι μεγαλουργούν ή ότι είναι πανταχού παρούσες. Η εικόνα πάντως είναι θετική. Είναι μια θετική προσπάθεια. Οπότε πιστεύω πως όντως πρέπει να προσπαθήσουμε να επανακατευθύνουμε το επίκεντρο της προσοχής προς το μικρό που είναι μεγάλο ταυτόχρονα. Πρέπει να συνεχίσουμε. Ίσως στην Ελλάδα μας επηρέασε η κρίση και τα βλέπουμε όλα μαύρα. Ουσιαστικά όμως η κατάσταση είναι δύσκολη αλλά με πολλές ευκαιρίες. Ελλάδα και ενέργεια, ας πούμε, δεν είναι παράδειγμα που θα θέλαμε να ακολουθήσουμε. Ας δούμε τι έκανε η Πορτογαλία με τις ΑΠΕ, που άφησε το λιγνίτι. Πλέον αυτό αποτελεί διεθνή υποχρέωση. Ο λόγος στο κοινό μας. To take another angle, that there is a lot of guilt for the human being, and we are. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω μία ακόμη οπτική γωνία, αυτή των παιδιών. Θα δώσω δύο παραδείγματα που επηρεάζουν εδώ. Το σημαντικό δεν είναι μόνο το περιβάλλον, αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποι. Ας δούμε τώρα και τα βιοκαύσιμα που καταλαμβάνουν εκτάσεις που προηγουμένως κατελάμβαναν καλλιέργειες τροφίμων. Οι βιοκαλλιέργειες λοιπόν σε σύγκριση με τις υπόλοιπες γνωρίζουν απίστευτη άνθηση. Αυξάνεται δηλαδή ο πληθυσμός και μειώνονται τα τρόφιμα, διότι παράγουμε περισσότερο και χρησιμοποιούμε την τεχνολογία και το μυαλό μας για να παράγουμε βιοκαύσιμα ως εναλλακτική πηγή ενέργειας. Όπως μας απασχολεί πλέον και το σχιστολιθικό αέριο. Πρέπει λοιπόν να ασχολούμαστε λιγότερο με όλα αυτά και περισσότερο με την ηλιακή ενέργεια. Και κατόπιν έχουμε το νερό, που πραγματικά λείπει
στην περιοχή της Μεσογείου. Ο γαλάζιος Νείλος, ο δικός μας στην Αίγυπτο, πρέπει να σας πω ότι πάνω από το 80% των βροχοπτώσεων, το 84% σπαταλιέται. Αλλά δεν ασχολείται κανείς, όλοι λένε πως έτσι είναι. Και μετά έχουμε την Αιθιοπία, το Σουδάν και τα λοιπά. Νομίζω ότι αυτό γίνεται και αλλού δηλαδή. Και αλλού ανά τον κόσμο. Λένε δηλαδή τι να κάνουμε, δεν έχουμε νερό. Τη στιγμή που σπαταλιούνται όλες αυτές οι τεράστιες ποσότητες νερού. Εγώ προσωπικά είμαι οικονομολόγος, συνάδελφοι είναι αυτοί που ασχολούνται με την τεχνολογία. Κάποιοι λένε ότι είναι υπερβολικά ακριβή, δεν μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να βρίσκεται η αισιοδοξία αν κινηθούμε σωστά. Ευχαριστώ τους, όλους τους ομιλητές. Ήταν πραγματικά συναρπαστικά τα όσα μας είπαν. Ο φορέας μου εργάζεται και αυτός με τους... συνεργάζεται με νέους από όλο τον κόσμο. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε η Ρουθ για το θέμα της υγείας και της ευτυχίας, ειδικότερα για τους νέους. Νομίζω ότι είναι απίστευτα έντονη η ανισότητα στην κατανομή του πλούτου. Πολλοί πολίτες φτωχότερων χωρών δεν έχουν καμία απολύτως ευκαιρία. Νομίζω λοιπόν πως είναι σημαντικό, και δεν το λέω επικριτικά αυτό, ούτε ως αντίφαση. Νομίζω πρέπει να αντιληφθούμε ποιες είναι οι πολιτικές επιλογές εδώ. Οπότε πρέπει να τους ενθαρρύνουμε, αλλά και να τους στηρίξουμε τους νέους. Είναι και αυτό στοιχείο της κρίσης της Μεσογείου. Ξέρω πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική. Νομίζω ότι το πνεύμα της συζήτησης σήμερα ήταν δημιουργικό και επεκτατικό, και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι υποφέρουν και άλλα μέρη του κόσμου. Ένα αυτό. Χρειάζεται η ματιά μας να είναι πιο διεσδυτική και μακροπρόθεσμα να δούμε πώς η κοινοφελής δράση μπορεί να βοηθήσει την κοινωνία μας να γεφυρώσει χάσματα και να δώσει σταθερότητα στις λύσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Και με την ευκαιρία να πω κάτι που δεν πρόλαβα να πω προηγουμένως. Στις εποχές της κρίσης, όταν υπάρχουν μόνο κακά σενάρια, και εγώ είμαι από μια χώρα όπου οι μεγαλόσχημοι πολιτικοί αρνούνται ότι υπάρχει τέτοιου είδους κρίση περιβαλλοντική. Αυτό από μόνο του είναι κρίση, λέει ο συντονιστής. Πράγματι, οι πιο μειονεκτικές χώρες και οι πιο μειονεκτούσες χώρες και οι πιο μειονεκτούντες λαοί είναι εκείνοι που πλήττονται περισσότερο και πρώτα. Οπότε τα όσα τους προβληματίζουν έχουν κεντρικό ρόλο στις συζητήσεις για το περιβάλλον και τη γεωργία. Ας πούμε, τείνουμε να μην εστιάζουμε στην παγκόσμια φτώχεια,
παρά το γεγονός ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ζουν τόσο δύσκολα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και περιορίζονται λόγω περιβαλλοντικών και άλλων προκλήσεων. Και οι τάσεις στο μέλλον δείχνουν να επιδεινώνονται. Ονομάζομαι Ροζάριο Σαπιέντσα από το δίκτυο Impact Hub. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ομάδα των ομιλητών μας και νομίζω ότι είναι πολλά τα στοιχεία με την προηγούμενη. Τελικά πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, πιστεύω. Χρειαζόμαστε ένα νέο αφήγημα. Τονίσατε την ανάγκη να περάσουμε από τα προβλήματα στις ευκαιρίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι πολύ που αναφέρθηκε. Επίσης, κυρίως σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, πρέπει να έχουμε μακροπρόθεσμη προοπτική και διατοπικές ή διασυνοριακές προσεγγίσεις. Αυτά τα τρία πράγματα μας οδηγούν στο ρεαλιστικό συμπέρασμα ότι τα κράτη, οι κυβερνήσεις και οι θεσμοί ίσως δεν είναι και οι βέλτιστοι συντελεστές να τα κάνουν όλα αυτά. Πρέπει να μπουν στην προσπάθεια και άλλοι. Και χαίρομαι που οι ομιλητές μας αναφέρθηκαν υπό την έννοια αυτή στην κοινοφελή δράση. Στον ιδιωτικό δηλαδή τομέα, στην κοινωνία των πολιτών, στους πολίτες, στους νέους πολίτες, και είναι ανεξάντλητη η εμπειρία από την άποψη αυτή. Για το περιβάλλον τώρα και για τους πρόσφυγες, ατζέντα υπάρχει. Το σωστό που πρέπει να γίνει, το ξέρουμε, είναι τεχνικά εφικτό, είναι κατανοητό και μπορούμε να συγκλίνουμε προς τη λύση. Οπότε, τι χρειαζόμαστε, εκείνον που θα κλείσει το κενό αυτό. Προσπαθώντας λοιπόν να πούμε το τι μπορεί να κάνει η κοινοφελής δράση και η κοινωνία των πολιτών στην δράση, στην πράξη, συγγνώμη, θα πούμε ότι κυρίως σε ό,τι αφορά τις συνοριακές περιοχές, μία παγκόσμια συνδεδεμένη κοινωνία μπορεί να κάνει πολλά. Μήπως γίνεται να τοποθετηθούν οι ομιλητές μας. Να δούμε, αλλά θα ήθελα και εγώ να πω κάτι, επειδή αναφερθήκατε στην κοινωνία των πολιτών. Ας δούμε την κλιματική αλλαγή και τα θετικά αποτελέσματα από την Σύνοδο των Παρισίων, την τελευταία Παγκόσμια Σύνοδο για το Κλίμα. Ασκήθηκε λοιπόν πίεση, είχαμε πολλές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Νομίζω ότι πολύ σημαντικός ήταν και ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα που βγήκε και είπε ότι το ενεργειακό μας μέλλον δεν μπορεί να βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, αλλά στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στις ανανεώσιμες. Τελικά όμως, όπως και να το δώσεις, είναι το θέμα πολιτικό και πρέπει να έχουμε τέτοιου είδους ηγετικές παρουσίες. Και οπωσδήποτε πρέπει να παίξουν το ρόλο τους οι κοινοφιλείς οργανώσεις, η κοινωνία των πολιτών, αλλά είναι κυβερνητική ευθύνη, πολύ κρίσιμη. Νομίζω πως δεν χρησιμοποίησαμε έναν όρο σήμερα, παραδόξως, την επιχειρηματικότητα. Αν μη τι άλλο, έπρεπε να αναφερθεί σήμερα και με όρους δημιουργικότητας και με όρους φιλοσοφίας. Είναι
αμέτρητες οι ευκαιρίες και πολλές απλές αλλαγές έγιναν από εκείνους που μπόρεσαν να τις κάνουν, σκεπτόμενοι ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς, τι μπορεί να γίνει. Από κοινού λοιπόν αυτές οι δυνάμεις της επιχειρηματικότητας μπορούν με πολύ ισχυρό τρόπο να αλλάξουν την κοινωνία. Ας μην σπαταλήσουμε λοιπόν την κρίση, ας την αξιοποιήσουμε. Νομίζω, Δημήτρη, το θέμα της κοινοφελούς δράσης το εξήγησες πολύ καλά, διότι ούτε η κοινοφελής δράση, ούτε η κοινωνία των πολιτών μπορούν και ούτε θα έπρεπε να παίζουν το ρόλο των κυβερνήσεων, τη δράση των οποίων ενισχύουν οι δύο πρώτοι παράγοντες. Η κοινοφελής δράση είναι στοιχείο της κοινωνίας των πολιτών. Και πρέπει η κοινοφελής δράση να ενισχύσει τα όργανα της κοινωνίας των πολιτών, της ΜΚΟ που δεν έχουν πόρους. Κάτι που ήδη πράττει πολύ σωστά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι ανάγκες όμως είναι περισσότερες γιατί δεν υπάρχουν πόροι. Για όλες αυτές τις οργανώσεις που παίζουν αυτό το ρόλο στα διάφορα επίπεδα, με διάφορα εργαλεία. Προσωπικά εντοπίζω την ανάγκη να τεθούν προτεραιότητες εντός του προγράμματος των μη κυβερνητικών οργανώσεων που μπορεί να στηρίξει η κοινοφελής δράση. Και κάτι ακόμη. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν διαρκώς πολλαπλούς ρόλους. Ας πάρω αυτό που είπαμε για το νερό. Εγώ δεν αναφέρθηκα στις μη συμβατικές, στους μη συμβατικούς υδάτινους πόρους προηγουμένως, αν και ποσοτικά είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι μόνο τεχνικό το ζήτημα. Σε πολλές χώρες της περιοχής είναι ταμπού το να χρησιμοποιηθεί αυτό το νερό, το ανακυκλωμένο νερό. Ποιος λοιπόν θα βοηθήσει, ποιος θα βοηθήσει, οι επιχειρηματίες, οι κυβερνήσεις, αν δεν το κάνει η κοινωνία των πολιτών. Μία τελευταία ερώτηση από την κυρία. Ακούω τις κοιλιές να γουργουρίζουν γι' αυτό. Ίσως μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας έξω. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές. Είμαι από την Ελλάδα, εκπροσωπώ το πρόγραμμα πρόληψης της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Νομίζω ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό δίκαιο στις μεσογειακές χώρες. Και βεβαίως οι βόρειες μεσογειακές χώρες ακολουθούν το ευρωπαϊκό δίκαιο και εγκρίνουν όλες τις οδηγίες. Η νότια ακτή είναι κάτι διαφορετικό. Επίσης, ακόμη και οι χώρες της βόρειας ακτής της Μεσογείου, επειδή συμφέρει αυτό και τις βορειοευρωπαϊκές χώρες, ασχολούνται με την ρύπανση του αέρα και των εδαφών. Δεν υπάρχουν νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ρύπανση των υδάτων, που είναι πρόβλημα για όλη τη Μεσόγειο. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς μπορεί η κοινωνία των πολιτών ή η κοινοφελής δράση να συνηγορήσουν υπεραλλαγών σε όλες τις μεσογειακές χώρες σε ό,τι αφορά την ανάγκη να εναρμονιστεί το περιβαλλοντικό δίκαιο και να εστιάσουμε και στο δίκαιο που θα ασχολείται με τη ρύπανση του νερού. Υπάρχουν οι νόμοι. Στις ευρωπαϊκές χώρες εκτός Μεσογείου υπάρχει νομοθεσία πυκνή και εθνική που στο μεγαλύτερο μέρος της συμβαδίζει με την ευρωπαϊκή αλλά και διάφορα πρωτόκολλα και στο πλαίσιο της Βαρκελόνης και άλλα. Η μη εφαρμογή είναι το πρόβλημα και η μη επιβολή των νόμων αυτών.
Ως προσορισμένες προδιαγραφές υπάρχουν κάποια ζητήματα, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι η μη εφαρμογή αυτών των νόμων και ότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ευχαριστώ. Θα κλείσουμε εδώ, γιατί ήδη ξεπεράσαμε το χρόνο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.